Αμηχανία έχει προκαλέσει η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία για τι περικοπέ τη αποδοχή των ενστόλων. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, αναφορικά με όσα έχουν γίνει γνωστά, σημειώνει ότι περιμένει να ενημερωθεί επακριβώ για το εύρο αντισυνταγματικότητα του νομοθετήματο. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αποτελεί δικαίωση των πολύμινων αγώνων του και αναγνώριση ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν είναι ίδιο με εκείνο τη ασφάλεια του πολίτη. Είναι η πρώτη φορά, δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ άλλη, που έχουμε μια τέτοια δικαστική απόφαση του τη Συμβουλίου τη Επικρατεία. Ε, πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή και οι δικαστικοί πλέον δεν συγχέουν το δημοσιονομικό με το δημόσιο συμφέρον. Τι θέλω να πω. Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον απαραίτητα δεν μπορεί να συμβαδίζει και με το δημοσιονομικό. Κάποια στιγμή ήταν δημοσιονομικό το πρόβλημα. Ίσως αυτό να ξεπεράστηκε. Εύχομαι να έχει ξεπεραστεί που δεν το πιστεύω προσωπικά. Πλέον όμως ευτυχώς οι δικαστές αυτή τη φορά έκριναν για το δημόσιο συμφέρον και όχι για το δημοσιονομικό. Στους ενστόλους είχαν γίνει περικοπές περισσότερες σε σχέση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Εκτιμώ, χωρίς να είμαι νομικός ή να ξέρω την απόφαση ή να μας την ερμηνεύσουν οι νομικοί μας σύμβουλοι, εκτιμώ λοιπόν ότι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Ολομέλεια, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας, για να αρθεί αυτή η αδικία, σε σχέση με τους υπόλοιπους δημοσίου υπαλλήλου που είχαμε περισσότερες περικοπές από αυτούς σύμφωνα με ανεξίβ, ανε, ανεξακρίβοντες βέβαια πληροφορίες αυτό που έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει οι αντισταγματικές τις περικοπές που έγιναν αναδρομικά στους ενστόλους από την 1η του Αυγούστου του 12 έως και στις 31 Δωδεκάτου του 12. Αυτές, αυτή την πληροφόρηση έχουμε και πιστεύω ότι είναι το ένα, το ένα σκέλος. Ο, για το άλλο σκέλος, για τις υπόλοιπε περικοπές, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα τι έχει πράξει. Πάντως είναι μια καλή αρχή αυτό που έχει γίνει.